Χαίρετε από την ηλιόλουστη θαυμάσια Ερμιονίδα. Το αμάξι μου είναι λίγο βρώμικο, με συγχωρείτε. Το σημαντικό, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς. Κάπου διάβαζα, νομίζω σε μια αμερικάνικη έκδοση ενός ωραίου βιβλίου. Δεν θυμάμαι το βιβλίο του την επιστήμονα. Ήταν επιστήμονος πάντως, έγραφε ότι ήταν διδάκτορ. Έλεγε θαυμάσια ότι... Συγγνώμη, να κάνω μην προσπερέσουλε, γιατί ήταν ένα αργό αμαξάκι, το βλέπετε πίσω μας. Έλεγε εκεί θαυμάσια ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε λιγότερο 12 αγκαλιές, γιατί αυτό εννοούσε, είναι αυτοθεραπευτικό, είναι θαυμάσιο. Δεν χρειαζόμαστε μόνο 12 αγκαλιές, ίσως χρειαζόμαστε περισσότερες, ίσως χρειαζόμαστε ζεστασιά, ίσως χρειαζόμαστε να γίνουμε ανθρωπινότεροι, αλλά... Νομίζω το σημαντικότερο, το οποίο πρέπει να κάνουμε δώρο στον ίδιο μας τον εαυτό, είναι να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Να τον αγαπήσουμε πραγματικά, να ενδιαφερθούμε για αυτόν, γιατί τότε θα κάνουμε κάτι ευεργετικό για εκείνον. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι ζαχαροδιαβητικός 3 χρόνια και 4 ημέρες. Είναι πολύ απλό. Έκοψε τη ζάχαρη εδώ και περίπου 50 μέρες. Νομίζω ότι έκανα ένα πολύ μεγάλο καλό στον ίδιο μου τον εαυτό. Άρα χαρίστε κι εσείς μια αγκαλιά στον εαυτό σας, αγαπήστε τον και αγκαλιάστε τον, για να γίνετε καλύτεροι για εσάς τους ίδιους, ούτως ώστε να γίνει αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, να αγαπάτε και τους άλλους σαν τον εαυτό σας. Αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, αν δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, τότε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε θαυμάσια δουλειά επ' αυτού και να ενδιαφερθούμε για εμάς τους ίδιους. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα από την θαυμάσια Ερμιονίδα, που την ευλογεί ο Θεός δια του ηλίου του αισθητού, που είναι προέκταση του ηλίου της δικαιοσύνης του Δημιουργού μας. Καλή σας ημέρα, κυρίες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι.